Χαιρόμαστε που θα περάσουμε μαζί δύο ώρες που, όπως φαίνεται, αναμένονται να είναι διασκεδαστικές για όλο τον κόσμο. Είτε βρίσκεται στις κερκίδες, είτε μας βλέπει από τα σπίτια του. Οι οπαδοί και των δύο ομάδων εδώ έχουν δημιουργήσει μια φανταστική ατμόσφαιρα. Οπότε δύσκολα θα τους απογοητεύσουν τα εντάλματά τους. Πρόκειται για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γήπεδα του κόσμου. Ποιος παίκτης άραγε, δεν θα τα προσπαθήσει με το κεφάλι. Θα του σφυριχτεί το offside εδώ, οπότε σταματάει και η φάση. Εμπαπέ, ευκαιρία για αντεπίθεση τώρα. Ρούντιγκερ, ωραία κίνηση, την πήρε. Τον βοήθησε όμως και αντίπαλος, φάνηκε τι θα έκανε. Αυτό για μένα είναι ο ορισμός του τι δεν πρέπει να κάνεις όταν βγαίνεις στην αντεπίθεση. Θέλει απλά και σίγουρα πράγματα. Κρίμα για τους συμπαίκτες του. Ρούντιγκερ, ο Ντεμπρό είναι με την μπάλα. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Στέλνει την νέα κεφαλιά. Είπε όχι, έξοχος. Ο Χάλαντ μάλλον νόμισε ότι τον είχε τον τερματοφύλακα εδώ, αλλά έκανε μεγάλο λάθος. De Jong. Έχουν ξεκάθαρα την κατοχή της μπάλας. Και η σέντρα απομακρύνεται από τη ζώνη κινδύνου με τη γρήγορη αντίδραση του αμυντικού. Ωστόσο είναι κόρνερ. Επεμβαίνει και διώχνει μακριά. Ο Παναθηναϊκός έχει τον λόγο τώρα. Απ' τη μία άκρη στην άλλη. Θέλει να του περάσει έξυπνα την μπάλα. Ριψοκίνδυνη προσπάθεια. Αφού του βγήκε όμως, μπράβο του. Φαινόταν ότι θα καταλήξει έτσι. Αν δεν προσπαθήσεις να εφορμήσεις και δεν έχεις καν κάποιο στόχο, κάποια στιγμή θα τη χάσει την μπάλα. Παππού Γκόμες. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Καλή παλιά. Μη πιάνει ένα σουτ. Και είναι δοκάρι. Και η μπάλα είναι γκολ. Υπέροχη ενέργεια για τον Παναθηναϊκό. Πολύ γρήγορη αντίδραση. Δείχνει πως το γκολ το έχει στο αίμα του. Μπράβο στο σκόρερ. Αντέδρασε τόσο γρήγορα μετά την αναπήδηση της μπάλας που κανείς δεν μπόρεσε να εμποδίσει τον γκολ. Θα σουτάρει για γκολ. Σκοράρει. Η ισορροπία αποκαταστάθηκε γρήγορα. Δράση και αντίδραση μέσα σε λίγα λεπτά. Νομίζω ήταν η τέλεια απάντηση. Πάει για τον γκολ. Και η μπάλα είναι γκολ. Υπέροχη ενέργεια για τον Παναθηναϊκό. Και είναι ξανά μπροστά στο σκορ. Είναι από τα ευκολότερα που μπορεί να τύχουν σε έναν επιθετικό, αλλά και αυτά χάνονται ενίοτε. Αυτό το παίκτη νομίζω πως οι αμυντικοί δεν είχαν την πολυτέλεια να τον χάσουν από τα μάτια τους. Και όντως, δείτε τι τους έκανε. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα λάθη που πληρώνονται. Υπέροχη προσπάθεια. Είναι μέσα. Απίστευτο. Μέσα σε λίγο διάστημα. Πάλι ισόπαλοι. Τι να σκεφτεί κανείς. Μάλλον τον γκολ που έφαγαν τους αφήμισε. Το πιάσε. Ο Χάλαντ ανάκασε τον αντίπαλο πορτιέρο σε μια μεγάλη επέμβαση. Μπράβο πάντως και στους δύο. Ξέραμε ποιος θα το εκτελέσει. Ωραίο διώξιμο. Να δούμε αν θα βγάλουν και κάτι καλό για την ομάδα τους. Ξεπέρασαν τον κίνδυνο και τώρα σειρά τους να απειλήσουν. Αυτό είναι πάντα ένα ρίσκο αν δεν προσέξεις. Θα την επιστρέψει με τη μία. Η ομάδα καλά ξετυλίχθηκε στην αρχή. Έφτασε όμως ένα λάθος και όλα πήγαν στράφη. Στην μπάλα ο Σαλά. Γκάμπριελ Μαγκαλάες. Παραχωρεί το φάουλ. Νομίζω πλέον δεν θα έχει καμία δικαιολογία αν κάνει κάποια κουταμάρα. Καθώς προειδοποιήθηκε ξεκάθαρα.
θα πρέπει τώρα να αλλάξει τον τρόπο που παίζει. Γιατί ο διαιτητής δεν πρόκειται να του χαριστεί πια. Ο επιτιθέμενος έκανε μια πολύ ωραία προσπάθεια. Στιγμία μάλιστα κέρδισε την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι καλό εκεί. Του το δίνει στο πιάτο. Γκόμες! Βρέθηκαν πολύ κοντά στον γκολ σε αυτή τη φάση. Θέλει να το βάλει. Παραλίγο, ήταν θέμα χιλιοστών. Αρκετά φιλόδοξη αυτή η προσπάθεια. Αλλά χρειαζόταν κάτι καλύτερο από αυτό για να απειλήσει με αξιώσεις την αντίπαλη εστία. Σάλα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Η ΑΕΚ ανταλλάσσει όμορφα την μπάλα. Λοτσάει με δύναμη την μπάλα. Περιμένει πάσα. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Μπέκενμπάουερ. Ευκαιρία ο Εμπαπέ. Καλή ιδέα. Τα έχει τα τρεξίματα. Αυτό δεν το βλέπεις και συχνά. Η μπάλα στον Ντεμπράινε. Σάλα την κόβει. Δεν ήταν αρκετά αποφασισμένος νομίζω. Τέτοιες ευκαιρίες δεν εμφανίζονται συχνά. Πρέπει να είσαι έτοιμος να τις αρπάξεις. Εμπαπέ. Κρατάνε πολύ καλά την μπάλα. Προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Το σφύριγμα του διαιτή σηματοδοτεί την ανάπαυλα του αγώνα. Η ΑΕΚ τα καταφέρνει πολύ καλά σε αυτήν την φοβερή μάχη. Γκολ με το τσουβάλι και για τις δύο ομάδες. Μένει να δούμε προς τα πού θα γύρει η πλάστιγκα. Το σκορ είναι ήδη 2-2 και ελπίζουμε να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο μέρος. I'd like to draw your attention to the screen right now for information on our shuttle bus service. Και τώρα πράγματι ξεκινά και πάλι το παιχνίδι. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Βαρέλα. Τους βλέπουμε να πιέζουν πολύ καλά, ειδικά στην επίθεση. Θεωρώ ότι έχουν εντολή από τον προπονητή τους να μην τους αφήσουν να ανασάνουν. Και είναι εντυπωσιακό, Χρήστο, να βλέπεις αυτή την τακτική, αλλά θα έλεγα ότι θέλει και λίγο ρέγουλα, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να στεγνώσουν από δυνάμεις οι παίκτες σου. Εμπαπέ, έτοιμος ο σουτάρι. Ωραία επέμβαση, μπράβο του. Ο Εμπαπέ δεν νομίζω ότι έκανε κάτι λάθος. Απλά ο τραυματοφύλακας έκανε απίθανη επέμβαση. Κίμι, ετοιμάζεται να το κάνει. Βαρέλα, τη στέλνει σε ασφαλές μέρος. Γκόμες, πολύ καλή επέμβαση. Θα ανακουφίσει τους συμπαίκτες του, τουλάχιστον προσωρινά. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο γκολκίπερ. Με συνοπτικές διαδικασίες η μπάλα και πάλι στα πόδια τους. De Jong. Παππού Γκόμες. Προσπαθεί να βγάλει μια έξυπνη παλιά. Την έκοψε. Θα αποσοβήσει τον κίνδυνο. Η αντεπίθεση ξεκίνησε υποδειγματικά. Δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν και την πέταξαν στα σκουπίδια στο τέλος. Σάλα! Το ξανάπιασε. Φοβερός. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει αμέσως πίσω την μπάλα. Ο Εμπαπέ με την μπάλα. Το πιο απογοητευτικό είναι ότι είχε και άλλες επιλογές. Αλλά είδατε τι έγινε τελικά. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Χάλαν. Αυτή κι αν είναι καλή πάσα. Καταφέρνουν να διώξουν.
Έχει πολύ. Και προσπαθεί να σουτάρει. Πολύ καλή απόκρουση. Έξοχη επέμβαση από τον κίπερ. Είναι πραγματικά εκπληκτικός. Εδώ όλοι νομίσαμε ότι η μπάλα θα έμπαινε γκολ. Θα εκτελέσουν το τρίτο τους κόρνερ. Στο ένα κόρνερ η αντίπαλη. Ρούτιγκερ θα διώξει την μπάλα. Coming on the field, number 18, Erling Haaland. Number 8. Messi. Substitution taking place. Haaland. Εδώ χαραμίστηκε η μπάλα. Φαμπίνιο. Γκέι. Πολύ καλή τοποθέτηση. Έδιωξε το κίνδυνο ανακουφίζοντας ταυτόχρονα τους συμπαίκτες του. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Φαίνεται καλή η βαθιά παλιά. Η ομάδα καλά ξεντυλίχθηκε στην αρχή. Έφτασε όμως ένα λάθος και όλα πήγαν στράφη. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Η αντεπίθεση ξεκίνησε υποδειγματικά. Δεν ξέρω πώς τα κατάφεραν και την πέταξαν στα σκουπίδια στο τέλος. Έξυπνη η πάσα του. Χαμηλά γίνεται η σέντρα. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος εδώ, αλλά κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να μπει στη φάση και να διώξει. Ευκαιρία ως ωραίο σουτ. Θα μπορούσε εδώ να το έχει καρφώσει. Ίσως πορευόμαστε προς το σενάριο που λέει ότι όποιος σκοράρει πρώτος θα κερδίσει. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Σουτάρει και η μπάλα είναι γκολ. Φοβερή προσπάθεια για την ΑΕΚ. Μπράβο τους. Τελικά κατάφεραν και το τούμπαραν το παιχνίδι. Αυτό δεν πιανόταν ούτε με σφαίρες. Αυτή κι αν είναι ιδανική εκτέλεση. Έστειλε την μπάλα στο γάμα. Είχε φοβερή αίσθηση του χώρου και με ιδανικό timing έκανε τα δύσκολα να φαίνονται εύκολα. Απίθανο γκολ. Βλέπουμε πως και οι δύο ομάδες ετοιμάζουν αλλαγές για να φρεσκάρουν τη σύνθεσή τους. Τώρα πήραν το προβάδισμα στο παιχνίδι. Αν κάποιος τους υποτιμήσει και με το κεφάλι πάει για γκολ. Για να δούμε αν θα έχουν άλλη ευκαιρία για να ισοφαρίσουν. Αν έμπαινε θα πάτσιζαν το γκολ που έφαγαν πριν από λίγο. Substitution. Σάλαχ. Προσπάθησε να τον ταΐσει, αλλά δεν ήταν καλή η συνεννόησή τους. Η ΑΕΚ σίγουρα αξίζει πολλά μπράβο για τη θέληση που δείχνει. Οι περισσότερες ομάδες μάλλον θα κλείνονταν πίσω, αρκούμενες στο υπάρχον σκορ. Διώχνει προς ανακούφιση όλων τους. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα τα δίνει όλα. Να δούμε αν θα καταφέρει κάτι.
Τώρα πια δεν απομένει παρά ελάχιστος χρόνος στο ρολόι του ρέφερη. Πάει για γκολ. Καλά κάνει και τη διώχνει εδώ. Θα σφυρίξει εδώ. Καταλογίζει φάουλο ρέφερη. Θα μπορούσαν και να έχουν σκοράρει. Ποιος ξέρει. Πάντως δεν ξέρω αν θα προλάβουν να κάνουν άλλη ευκαιρία. Two added minutes has been indicated. Εκτός γραμμής σε πλάγι. Με αυτόν τον τρόπο μάλλον εκνευρίζει τους συμπαίκτες του. Αυτό είναι!